Γύρω στο 96 θεωρήσαμε απαραίτητο πιο πολύ για την πατρίδα και για τις οικογένειές μας να ιδρυθεί ένας σύλλογος από σημειακούς, γιατί αρχικά υπήρχε ο Σύλλογος Δωδεκανησίων που ήταν όλα τα Δωδεκάνησα. Θεωρήσαμε όμως απαραίτητο ότι θα πρέπει να έχουμε τη δικιά μας αυτόνομη ταυτότητα. Και έτσι έγινε. Στην Ελευσίνα υπάρχουν πάρα πολλοί σημειακοί. Ήταν οι πρώτοι που ήρθαν στην Ελευσίνα. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε το θησαυρό της Ύμης. Γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ακόμα και τώρα που μιλάμε και εμείς ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα για την παράδοση της Ύμης. Εγώ πάντα αισθανόμουν τη Ύμη ως μητέρα μου. Πολλά πράγματα, όταν ψάχνεις τον εαυτό σου μέσα, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Θεωρώ ότι έχω καταλήξει να είμαι αυτή που είμαι, επειδή γονιδιακά η πατρίδα μου είναι εκεί. Αισθάνομαι ότι η Ύμη είναι η ανάσα μου. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη τη Ύμη είναι το χρώμα του νησιού, η θάλασσα, είναι κάτι διαφορετικό από κάθε άλλο νησί στην Ελλάδα. Όχι μόνο ο δικός μας ο σύλλογος, αλλά και όλοι οι σύλλογοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού μιας πόλης. Δεν μπορεί να υφίσταται μια πόλη αν δεν έχει ένα πολιτιστικό υπόβαθρο. Υπάρχει ένα βιτρό με πολλά χρώματα σε ένα ενίο πάτωμα. Είναι η πολυμορφία και η πολυχρωμία που θα βρεις στην Ελευσίνα, που έχει όλους τους συλλόγους σε μία πόλη. Εάν δεν υπάρχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι δράσεις τους αν θέλεις, όποιες και είναι αυτές, είτε έχουν κόσμο είτε δεν έχουν, είτε έχουν επιτυχία είτε όχι, δεν θα μπορεί να προχωρήσει πολιτισμικά ένας τόπος. Τα παιδιά σου, τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων δεν θα μάθουν ποτέ ποιο είναι το χωριό τους, τι έγινε στο χωριό τους, ποια είναι η ιστορία τους, γιατί μιλάνε έτσι όπως μιλάνε, γιατί τρώνε αυτό το φαϊ που τρώνε, τι έγινε. Οπότε, άμα θέλει μια πόλη να λάμψει, πολύ, πρέπει να έχει πολλούς συλλόγους. Εγώ όταν χορεύω για τους προγόνους μου. Νομίζω ότι τους κάνω υπερήφανους και ότι φέρω δικαίως αυτό που μου δώσαν απλόχερα. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και μόνο που τους βλέπω και μόνο όλο το κλίμα αυτό που υπάρχει, που εστιάζεται στη Ύμη και στις παραδόσεις της Ύμης, με συγκινεί και με κάνει να νιώθω περήφανα.
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.